Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος λογικά αρχίζει σιγά σιγά να ετοιμάζεται και για τον τελικό του Βόλου την Τετάρτη. Να μας πει τα νεότερα για την ΑΕΚ μία εβδομάδα μετά την εορταστική ατμόσφαιρα στη Φιλαδέλφεια. Νομίζω πλέον τα τραγούδια έχουν κοπάσει, Γιώργο, εκεί, έτσι. Τι κάνεις? Καιρό τώρα η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Από τον κόσμο, λέω. Εντάξει, η ομάδα προφανώς είναι συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι. Προφανέστατα και από τον κόσμο. Νομίζω ότι πέρασαν μια πολύ κουραστική εβδομάδα, η mm-hmm. αλήθεια είναι, γιατί ήταν από Δευτέρα σε Δευτέρα. Υποτίθεται ότι ήταν, είχε κερδίσει, εκτιμίζω, τον Άρη και είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό και είχε σφραγιστεί επί της ουσίας ο τίτλος σε εκείνο το διπλό στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Οπότε ήταν πολύ έτσι έντονη όλη η εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι την Κυριακή που έγινε και μεγάλη φιέστα. Και είναι λογικό, από την Τετάρτη να έζησαν λίγο, γενικότερα και από μπαταρία έμεινε που λέει ο λόγος. Ναι. Δεν είχε άλλες αντοχές. Ναι. Και είναι και καλό αυτό το δεκαήμερο για την ΑΕΚ, γιατί στο προηγούμενο, ας πούμε, πρωτάθλημα ήταν πολύ γρήγορα ο τελικός του κυπέλου και φάνηκε η ομάδα επηρεασμένη, κακά τα ψέματα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Θα δούμε και τώρα θα είναι επηρεασμένη καθόλου. Νομίζω ότι έχει καταφέρει και έχει ξεπεράσει το πανηγυρικό κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας και με τη βοήθεια και τη δουλειά του Ματίας Αλμίδα, αλλά και γενικότερα βάσει του χρόνου, όπως πολύ σωστά λες. Είναι και τεράστια ευκαιρία εδώ που τα λέμε, αυτή που έχει μπροστά της ΑΕΚ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι που είναι και ειδικών συνθηκών. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ο Τσακίρης έτοιμος, όπως έλεγε πριν για τον Βόλο, που δεν έχω καμία διάθεση και δεν θα πάω καν. Δεν θα πας. Όχι, δεν έχω διάθεση καμία να παραδώ τέτοιο χάλι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στενάχωρος από τη φιέστα στο πρωτάθλημα να πας σε ένα γήπεδο άδειο τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ειλικρινά μου να βλυντήσω ένα οικογενειακό φιλικό εντεσσαρικών σε επίπεδο συνθηκών αγώνα, ενώ έτσι. Μόνο τέτοιο δεν θα είναι. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, με 20 άτομα από εδώ, 20 από εκεί, να σηκώσει το κύπελο και να μπουν μέσα στο πούλμαν, δεν υπάρχει άλλο για μένα. Το μεγαλύτερο νόημα είναι το να κατακτήσει τον τίτλο για να παίρνει μετά από 45 χρόνια πάλι ένα double. Να είναι το τρίτο ψάξι στην ιστορία της και να μπορέσει να γράψει στα ξεγράμματα το ρόστερ το συγκεκριμένο και ειδικά ο Ματίας Αλμέιδα το όνομά του στη σελίδα του βιβλίου της ΑΕΚ. Του ιστορικού βιβλίου της ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις επιλογές του κόσμου. Αυτό. Θα πάει με δεκάδα κυπέλου. Σ' άκουσα και μέσα στην εβδομάδα που έλεγες ότι είναι πιθανό να δούμε τα παιδιά που βάλεις την ομάδα με επιτυχία, είναι αλήθεια, στο κύπελο. Το Γαλανόπουλο, δηλαδή τον Τζαβέλα, τον Μίτογλου, λέω κάποια παραδείγματα, δεν λέω ότι σώνει και κάποιος. Πολύ σωστά τα λες. Η λογική Αλμέιδα την πάμε, δηλαδή ότι έχουμε δει από τον ίδιο όλη τη χρονιά, αυτό δείχνει, mm-hmm. αυτό φωτογραφίζει. Καταρχήν πιστεύει όλους τους παίκτες το 100%, δεν παίρνει στη λογική και στη διαδικασία να θεωρεί κάποιον καλύτερο του άλλου, εννοείται ότι υπάρχουν βασικοί και οι δεύτερη εντούσια εικόνα όταν έχουν πάρει κάποια μάτια στα πόδια τους, ειδικά στο πρωτάθλημα, αλλά όποτε είδες να έλειπε κάποιος παίχτης, αυτός που έπαιρνε τη θέση του δεν είχε να κάνει με το ονοματεπώνυμο, ναι. αλλά με το που υπολογίζονταν. Θυμίζω ότι όταν έλειπε ο Βίντα έπαιζε μόνο ο Τζαβέλας. Σωστά. Ο Μίτογλου, συγγνώμη. Όταν έλειπε ο Μπουγκουντή έπαιζε μόνο ο Μίτογλου. Ο Τζαβέλας. Ενώ το αριστερό στόπερ ήταν οι δύο συγκεκριμένοι, δεν είχε. Μπουγκουντή, Τζαβέλας από πίσω του. Όταν έλειπαν στα χαφ κάποιος θα πέσει ο Γαλανόπουλος, όπως είδαμε τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Στο πολύ κρίσιμο μάτσε. Τους πιστεύει 100% στον ίδιο βαθμό και νομίζω ότι θεωρείται ότι είναι ποδοσφαιρικά δίκαιο και πολύ καλά το κάνει να αποδώσει σε αυτούς που έφτασαν την ομάδα εδώ και ένα σεβασμό, έτσι. Mm-hmm. Να, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, είναι λογικό ότι ας πούμε ο Λιβαϊκασία θα είναι, θυμίζω ότι ήταν και στο κύπελλο Ολυμπιακό, θα είναι ο Τζούμπερ σίγουρα, mm-hmm. ποιος είναι αντί Αραούχο και ούτως ή άλλως είναι η βασική επιλογή για πίσω από τον φόρο. Ναι, είχαν και αυτές οι ενδεκάδες του κυπέλου κάποιους από τους λεγόμενους βασικούς, έτσι, ο Πινέδα. Ναι, είχαν. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί ο Πινέδα πήγαινε αριστερά, ας πούμε, στο τελικό, mm-hmm. στα μάτια κυπέλου, συγγνώμη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα το παντρέψει όλο αυτό. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή, επειδή υπάρχουν και μερικοί παίκτες που δεν έχουν πολύ ρυθμό, κακά τα ψέματα, δηλαδή ο Μίτογλου δεν έχει παίξει καθόλου το παιδί. Mm-hmm. Στο τελευταίο φίνις στο διάστημα μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό που ήταν ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ. Ή ο Σιντιμπέ για παράδειγμα. Ή ο Σιντιμπέ ακριβώς που έχει να παίξει από την Τούμπα που και αυτός είχε μυϊκό. Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με μετρήσεις, με προπονήσεις, με διάθεση που βλέπουν οι προπονητές προφανέστατα και θα καταλήξει στην ενδεκάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε σωθοί μέχρι και την Τρίτη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ερωτηματικά. Ό,τι ερωτηματικό μπορεί να έχεις, ξαναλέω ότι ό,τι και να κάνει ο Ματίας Αλμέιδα το έχουμε δει. Δεν θα συνιστά έκπληξη, είναι και το τελευταίο μάτι της σεζόν, τα έχουμε καταφέρει να τα δούμε όλα, έτσι. Καλά, ναι. Αυτός που είμαι σίγουρος ότι θα είναι στην 11 είναι ο Στάνκοβιτς, για παράδειγμα, έτσι. Ναι.
Ναι, αντί του Αθανασιάδη που και αυτό θα πάει καλά στο κύπελο. Γιώργο, πότε φεύγει η ομάδα για Βόλο? Την Τρίτη. Την Τρίτη, έτσι, όχι Δευτέρα που λέγανε ότι. Όχι, όχι. Από ό,τι ξέρουμε, το πρόγραμμα είναι μάλιστα να γίνει και μια συνέντευξη τύπου την Τρίτη. Στα Σπάτα, πρωτού χάλα χωρίσει η ομάδα λογικά μετά την προπόνηση. Ίσως να κάνει διανυκτέρευση και τη Δευτέρα μαζί όλη η ομάδα στην Αθήνα. Να κάνουν την προπόνηση σε συνέντευξη τύπου και να φύγουν από την Διαβόλο που θα γίνει και δεύτερη διανυκτέρευση. Αυτό είναι στο κλίμα, ξέρεις, και στη λογική του να είναι απόλυτα φόκους όλη η ομάδα στο θεσμό του κυπέλλου. Ο ίδιος ο Ματίας είναι, αν κρίνω από τη συνέντευξη που έδωσε στο ESPN, που το ρωτήσαν για τη River και τους είπα αφήστε να ησυχώ λίγο με τη River. Μπράβο στη River, τον και οι Πεταγόνες, παίρνει και κούπες, έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε. Ρωτήστε για το πρωτάθλημα που κατέκτησε αν θέλετε και πολύ περισσότερο για το τελικό που έχω εδώ μπροστά μου, γιατί μόνο αυτά σκέφτομαι εγώ. Σωστό. Οπότε να πεις ότι το μήνυμα, ξέρεις, το λαμβάνει όλη η ομάδα και από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της ΑΕΚ για μένα, που είναι αν αμφισβήτητα ο Ματίας Αλμέιδα. Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα υπόλοιπα, να τα πω αυτό έτσι μπαμ μπαμ. Εννοείται. Την Τετάρτη και μετά. Έτσι από την Πέμπτη δηλαδή το απόγευμα και έπειτα. Και εννοώ για τα δημοσιεύματα που αφορούν το Χατζάφι, τα εργασία, με τα γραφικά, όλα τα κομμάτια αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα που να κινηθεί πριν την ολοκλήρωση του τελικού. Ακριβώς. Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.